Γιατί όλοι υπερβαίνουν κατά 2-3. Όχι. Είναι μαζί με αυτά που κλέψανε οι άλλοι. Τα έχουμε προσθέσει, να μην αδικήσουμε. Είπαμε και χθες ορισμένα πραγματάκια απουσιάζοντας του κυρίου Πρωθυπουργού. Πώς φανταζόμουν τη Βουλή επί 30 χρόνια που αγωνιζόμουν και πώς τη βρήκα. Ξέρετε, είχα μάθει όλη μου τη ζωή να μιλάω σε ακροατήρια τα οποία δεν ήταν τόσο στατικά. Δηλαδή βλέπω εδώ, οι δεξιοί χειροκροτούν το δεξιό, οι αριστεροί τον αριστερό, οι κουκουέδες το δικό τους και κανείς δεν χειροκροτεί κάτι καλό αν λεχθεί. Κανείς δεν χειροκροτεί κάτι άλλο. Παρακαλώ ηρεμήστε εσείς του κουκουέ, είστε οι πιο άτακτοι αν είστε του κουκουέ, δεν ξέρω δεν ξέρω. Λοιπόν, γιατί με είπατε λαγό εχθές, θα φανεί ποιος είναι ο λαγός. Με το Μητσοτάκη ξέρουμε ποιος έκανε κυβέρνηση. Λοιπόν, εντάξει, θα φανεί ο λαγός ποιος είναι. Η ιστορία θα δείξει ποιος είναι ο λαγός. Λοιπόν, θα δείξει η ιστορία, μη βιάζεστε. Λοιπόν, είχα συνηθίσει να μιλώ σε ακροατήρια τα οποία μπορούν και να ασπάζονται μια άλλη άποψη. Εδώ είναι ακροατήρια καθυλωμένα, πακτωμένα, που δεν κουνιώνται. Έτσι, ό,τι και να λεχθεί, ο καθένας χειροκροτεί τον αρχηγό του. Είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση. Θα τη συνηθίσω, επιτρέψτε μου, θα τη συνηθίσω. Απέστειλα, κύριε Πρωθυπουργέ, σε εσάς μια επιστολή. Πιστεύω να τη λάβατε, γιατί την απέστειλα εις τη Γκουμουντούρου, που έχει 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών, που αν γινόντουσαν αποδεκτά από εσάς, χωρίς να ζητούμε ούτε υπουργείο, ούτε θέση, ούτε τίποτα, θα δίναμε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν άλλη φορά έχει προσφερθεί σε αυτό το κοινοβούλιο κόμμα να δώσει ψήφο χωρίς να ζητάει το παραμικρό. Δεν έλαβα απάντηση, οπότε αντιλαμβάνεστε, θα είναι αρνητική σήμερα η ψήφος. Διότι δεν έλαβα απάντηση, ούτε αν συμφωνείτε σε ένα, σε τρία, σε πέντε. Με αγνοήσατε, να το πω έτσι. Αλλά αγνοώντας εμένα, δεν αξιοποιήσατε μια μεγάλη ευκαιρία, κάποιες παθογένειες που υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα επί δεκαετίες, να τις εξαλείψετε. Και έτσι και η κυβέρνησή σας συνεχίζει τις παθογένειες. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, κάθε βουλευτής έχει 5 συμβούλους. Εσείς λοιπόν έχετε 145 έδρες, επί 5 βγαίνει ένα νούμερο. Έχει και το κόμμα νομίζω άλλους 200. Συγχωρήστε με αν λέω λάθος. Δηλαδή υπερβαίνουν τους 1000 οι σύμβουλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, να λέω λάθος, να είναι 980. Εντάξει. Είναι αυτό πολιτικό σύστημα? Είναι αυτό κόστος δημοκρατίας? Είναι αυτό κόστος δημοκρατίας? Έτσι πιστεύετε, ο λαός τα ξέρει αυτά, ότι κάθε βουλευτής παίρνει ένα μισθό α, 7.000, 7.500 περίπου που έρχεται, νομίζω συνολικά, και ότι έχει και 5 συμβούλους, που τους συμβούλους πόσο να τους βάλουμε ότι παίρνει ο καθένας μαζί με την ασφάλισή του? Τα πληρώνει το κράτος, από εδώ η Βουλή δεν τα πληρώνει. Άρα πάει κάθε βουλευτής κάνα 18 με 20.000 ευρώ μηνιαίως. Πώς? Τέλος πάντων, 11. Τέλος πάντων, και 11, κύριε, εσείς το θεωρείτε μικρό. Μην αντιδράτε, παρακαλώ, σας εσείς, παρακαλώ. Συγγνώμη, εσείς που με διακόψατε και είπατε 11, ξέρετε ότι υπάρχει κόσμος που τρώει στους σκουπιδοντενεκέδες και είστε στην αριστερά? Ένα άλλο ζήτημα, η αριστερά ήταν πάντα το κόμμα της απλής αναλογικής. Και είπατε προχθές ότι θα ανοίξουμε και μια συζήτηση για ένα νέο εκλογικό νόμο. Δεν τολμήσατε καν να πείτε τη λέξη απλή αναλογική. Και ξέρετε ότι έχετε σχηματίσει κυβέρνηση με δώρο 50 εδρών. Δηλαδή όπως σχημάτιζε ο Καραμαλής, όπως σχημάτιζε δεξιή πολιτική, κατά τον ίδιο τρόπο σχηματίσατε και εσείς κυβέρνηση. Και ξέρετε επίσης ότι είναι 45% η αποχή αυτών των εκλογών. 45% αποχή σημαίνει ότι ψήφισε το 55, συνεπώς 36 ο ΣΥΡΙΖΑ και 3,5 το ΙΑΝΕΛ, 40 επί το 55 είναι 22% αυτό που έχετε σε λαό, κύριε Τσίπρα,
Στους 100 Έλληνες 22 εκπροσωπείται, αν θέλετε να σεβόμεθα τους αριθμούς. Βέβαια το ίδιο κάνανε και οι προηγούμενοι. Δεν κάνετε κάτι καινούριο, δεν κάνετε ένα καινούριο έγκλημα. Αυτό το έγκλημα γίνεται συνεχώς στον τόπο αυτό. Επί 5 χρόνια λέγατε ότι έχετε μια άλλη λύση. Θα σχίζατε μνημόνια, θα διαγράφατε χρέη, θα ενώνατε τον Νότο κατά του Βορρά. Και η νεολαία πίστεψε, τη νεολαία κυρίως σκέπτομαι εγώ, γιατί η πιο μεγάλη φάγαμε τη ζωή μας, πίστεψε ότι υπάρχει ένας πολιτικός που να προτείνει κάτι άλλο. Και σε μια νύχτα μέσα του Ιουλίου, νομίζω 12 Ιουλίου ήτανε, πήγατε και τα ανατρέψατε όλα και υπό το φόβο να μην φύγετε από το ευρώ, κάνατε ένα μνημόνιο. Μία συγγνώμη δεν οφείλατε να δώσετε στη νεολαία. Η νεολαία που είχε πιστέψει σε εσάς δεν δικαιούται μια συγγνώμη. Που 5 χρόνια πίστεψε σε κάτι το οποίο βροντίξατε και καταστρέψατε σε μια νύχτα μέσα. Πιεζόμενος, εκβιαζόμενος, τα δέχομαι όλα. Αλλά αυτοί που είχαν πιστέψει σε εσάς δεν δικαιούνται μια συγγνώμη. Ο κύριος Μημαράκης είπε σταματάει πλέον την ανοχή προς την κυβέρνηση, ούτε φόρους θα ψηφίζει, ούτε τίποτα. Καταστρέφει έτσι το προηγούμενο. Πριν τις εκλογές είχε δείξει μια συνένεση. Και πίστευα ότι η Νέα Δημοκρατία λογικεύτηκε, έγινε Ευρωπαϊκό Κόμμα. Όμως διαπιστώνω ότι τώρα επανέρχεται στα δικά της τα κόμπλεξ. Έτσι, δηλαδή ήταν στιγμιαία η ανοχή και η σοβαρότητά της και επανήλθε στη δεξιά, την αμετανόητη, που λέει όχι σε όλα. Περιμένω να δω την πορεία των πραγμάτων σε αυτή τη Βουλή, κύριε Πρωθυπουργέ, και πραγματικά θα χαρώ να διαψεύσετε τους φόβους μου και να κάνετε ένα έργο καλό. Αυτή την ώρα δεν μπορώ να σας δώσω ψήφο, διότι δεν μου απαντήσατε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ τους λόγους για τους οποίους με ψήφισε η νεολαία, γιατί η νεολαία με ψήφισε, ξέρετε κύριε Πρωθυπουργέ. Να ξέρετε ότι το τελευταίο τετραήμερο παίχθηκε ένα μεγάλο παιχνίδι κατά της Ένωσης Κεντρών και την δείχνανε 2,5% από 5 στις δημοσκοπήσεις και έτσι πέσαμε στο 3,5. Και κάνατε και κάτι άλλο. Κύριε Λεβέντη, παρακαλώ, έχει κλείσει ο χρόνος. Με το είπατε και χθες αναλυτικά. Ενώ προηγήστο 12 μονάδες πριν ένα μήνα τις εκλογές και 7 μονάδες στο τέλος, δεχτήκατε και τα δύο κόμματα ότι είστε ισόπαλοι για να εξοντώσετε τα μικρότερα. Δεν το κάνατε αυτό, δεν το κάνετε. Ναι, εντάξει. Εγώ είχα από τις εταιρείες άμεση γνώση ότι προηγήσετε 7 μονάδες και εσείς ήσασταν ισόπαλοι για να εξοντώσετε τα υπόλοιπα κόμματα με πόλωση και το αγνοείτε, το μαθαίνετε τώρα. Εν πάση περιπτώσει να μην χαλάσω τη βραδιά, αλλιώς περίμενα τη Βουλή, αλλιώς τη βρήκα, αλλά έστω και έτσι που τη βρήκα θα καταφέρω την Ένωση Κεντρών από 3,5 να την ανεβάσω στο 23,5. Να είστε καλά. Το λόγο έχει ο βουλευτής κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος.